Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο Horeca Live TV εδώ στο Business Lab, στο Hall 3, Άνδρες Μετροπόλιταν Expo, Horeca 2022. Όσοι δεν έχετε έρθει στη φετινή Horeca, έχετε ακόμα 2 ώρες να φτάσει κατά 6, δηλαδή να μπορέσετε να δείτε για 10 πράγματα. Έχω μαζί μου τον Σπύρο Κερκύρα. Καλησπέρα κύριε Κερκύρα. Καλησπέρα κύριε Νότη. Κύριος Κερκύρας από την Bar Solutions, μια εταιρεία που εξειδικεύεστε και στο κομμάτι λύσεων για τους πελάτες, ενώ καταναλωτές, εταιρείες κλπ. Που θέλουν να, για μια εκδήλωσή τους να στήσουν τον μπαρ τους κλπ. Να το υποστηρίξετε εσείς, αλλά και στο κομμάτι, να το πω, της συμβουλευτικής για επιχειρήσεις σε μπαρ κυρίως και καφέ. Το ζητούμενο, το μέγα ζητούμενο, είναι πολλά χρόνια τώρα, αλλά ειδικά αυτή την περίοδο, είναι το κομμάτι της κοστολόγησης. Πολύ μεγάλο θέμα, κυρίως το κομμάτι, το λέγαμε και πριν, στο κομμάτι μεταξύ ιδιοκτήτη εστιατορίου, όπου υπάρχει φαγητό και σεφ, αλλά και στο κομμάτι και του σομελιέ και φυσικά του bartender. Εκεί η χρυσή τομή βρίσκεται και με ποιο τρόπο? Φυσικά, συμφωνώ σε όλα αυτά, εννοείται. Η κοστολόγηση είναι ο λίθος ουσιαστικά, είναι η βάση για κάθε επιχείρηση για να μπορέσει να αναπτύξει την επιχείρησή του. Αν δεν έχει σωστά κοστολόγια, αν δεν ξέρεις τι αγοράζεις, τι πουλάς, σε τι τιμή, οι αριθμοί δεν πέφτουν έξω ποτέ και δεν λένε ψέματα. Επομένως, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και δεν μπορείς να αναπτυχθείς σαν επιχείρηση. Φυσικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι ο κόσμος αρχίζει πλέον και με κάποια προγράμματα που βγαίνουν και εμπιστεύεται επαγγελματίες, είτε F&B managers, είτε ακόμα και οι ίδιοι chef παίζουν το ρόλο αυτού του manager. Αρχίζουν και αναλύουν και είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στα κοστολόγια και στις τιμές και στην πώληση, ούτως ώστε να νοικοκυρέψουν αυτό που λέμε τα κοστολόγια τους. Γιατί όσο πιο καλά νοικοκυρεμένα τα έχεις, τόσο μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους θα έχεις σε μια επιχείρηση. Ποια είναι η λεπτή γραμμή μεταξύ του τα έχω νοικοκυρεμένα και ξεφεύγω, δηλαδή τι? Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία, αν δεν προσεχτούν συγκεκριμένα σημεία, μπορείς μετά να ξεφύγεις και να χάσεις την μπάλα, να το πω έτσι? Είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγεις. Ένα απλό παράδειγμα που μπορώ να δώσω είναι, ας πούμε, η συνεχής παρακολούθηση στις τιμές, στην αγορά. Η αγορά, όπως γνωρίζουμε, ειδικά στα φρέσκα, είναι χρηματιστήριο. Σήμερα στοιχίζει τόσο το lime ή το φρούτο ή το οποιοδήποτε αγαθό, αύριο αλλάζει τιμή. Όλα αυτά πρέπει να τα παρακολουθείς καθημερινά, να επεμβαίνεις είτε στα συνταγολόγια σου, είτε στη διαχείριση της φύρας σου, που και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να πιάσουν οι επιχειρήσεις, και από εκεί και πέρα να μπορέσουν να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς και να βελτιώνουν ή να αλλάζουν τις κοστολογήσεις τους. Να προσαρμόζονται ή να αλλάζουν τις κοστολογήσεις τους. Εδώ όμως εγώ καταλαβαίνω 2 θέματα. Πρώτον, εάν κάποιο κοκτέιλ, για παράδειγμα, γιατί τα τελευταία πολλά χρόνια στα κοκτέιλ έχουν μπει μέσα πολύ τα φρέσκα, έτσι. Mm-hmm. Και εκεί φυσικά επηρεάζει το κοστολόγιο, είναι κατανοητό. Εάν το κόστος ενός υλικού ξεφύγει, δεν θα μπορεί να σερβιριστεί το κοκτέιλ. Εκεί υπάρχει απογοήτευση του πελάτη. Mm-hmm. Δεύτερον, και επίσης σημαντικό, είναι ότι πόσο εύκολο είναι να αλλάζεις το μενού. Ή δεν αλλάζεις το μενού, το κοκτέιλ μένιου, και έρχεσαι και λες απλά ότι σήμερα δεν μπορώ να φτιάξω αυτό το κοκτέιλ γιατί δεν έχω αυτό το φρέσκο υλικό. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό να συμβεί. Δηλαδή, ο καταναλωτής ή ο πελάτης που επισκέπτεται την επιχείρησή σου, από τη στιγμή που του παραθέτεις ένα κατάλογο, είτε είναι φαγητό, είτε είναι ποτό, είτε είναι ρόφημα, οφείλεις από τη στιγμή που το έχεις στο κατάλογο να το προσφέρεις, να είναι προσφερόμενο είδος. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορεί να κάνεις είναι να βρεις εξαιρετικής ποιότητας υλικά που υπάρχουν στην αγορά, που έχουν σταθερή ποιότητα, σταθερό χρόνο. Δεν είναι ταμπού και το κατεψυγμένο, είτε το φρέσκο κατεψυγμένο. Υπάρχουν εταιρείες αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκαμε στο χυμό και στο πολτό ή στο πουρέ, που έχουν εξαιρετικής ποιότητας πουρέδες και πολτούς και φρούτα, τα οποία είναι όλο το χρόνο ίδια ποιότητα και σε μια σταθερή τιμή. Μπορούν να αντικαταστήσουν το φρέσκο με αυτό ή μπορούν να στραφούν στο εποχικό, ανάλογα με την εποχή δηλαδή και την τοπικότητα, να προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς και να λένε αυτή την περίοδο και αυτή την εποχή έχουμε αυτά τα φρούτα, θα δουλέψουμε αυτά τα φρούτα στον κατάλογό μας ή το καλοκαίρι θα δουλέψουμε το seasonality που λέμε. Και κάτι τελευταίο, υπάρχουν και λύσεις τύπου κοκτέιλ ημέρας, κοκτέιλ εβδομάδας, κοκτέιλ μήνα, μπορούν να βγαίνουν κάποιοι θεματικοί κατάλογοι και να μπορούν κάποια προϊόντα να μπαίνουν στους καταλόγους εμβόλυμα. Συνεχίζεται αυτή η τάση του καταναλωτικού κοινού για να ζητάει κοκτέιλ σε σχέση με τα πιο κλασικά ποτά, εμάς ο λόγος καθαρά ποτά, από τα straight ποτά, για παράδειγμα, ή με ένα ποτό με σόδα ή με κόλλα ή με τόνικ ή με κάποιο αμυστικό, να θέλει κατά τα πιο περίεργα πράγματα. Και αυτό είναι κυρίως
κάτι που πηγαίνει προς το γυναικείο φύλλο περισσότερο ή έχουν αλλάξει τα δεδομένα? Όχι, εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αρσενικά και θηλυκά ποτά, εννοείται. Όχι, σε επίπεδο προτιμήσεων λέω, όχι ότι υπάρχουν. Σε επίπεδο προτιμήσεων κυρίως, ναι, παρατηρούμε ότι μία τάση προς τις γυναίκες, προς το γυναικείο φύλλο, επειδή είναι πιο ευκολόπιωτα, επειδή είναι τόσο σκληρό το αλκοόλ που περιέχεται μέσα σε μια συνταγή, είναι λογικό αλλιώς να πιει ένα καθαρό ποτό, αλλιώς να πιει ένα ποτό το οποίο έχει παρασκευαστεί με πάγο ή με φρούτο ή με χυμό. Εννοείται ότι υπάρχει μία πιο εύκολη τάση προς τα εκεί στις γυναίκες. Από εκεί και πέρα, το είδος του κοκτέιλ, αν είναι κλασική συνταγή, αν είναι πειραγμένη με φρούτα, αν είναι με σόδα ή αναψυκτικό, έχει να κάνει και λίγο με τις παγκόσμιες τάσεις της αγοράς. Δηλαδή, παρακολουθούμε γενικότερα παγκόσμια τι είναι, ας πούμε, ανερχόμενο στις χώρες του εξωτερικού, όπως είναι το Λονδίνο, όπως είναι η Νέα Υόρκη, και μοιραία αυτές οι τάσεις και οι μόδες έρχονται και στη δική μας χώρα. Θα έλεγα ότι παίζει ρόλο πάρα πολύ σημαντικό και το είδος επιχείρησης. Δηλαδή, σε ένα κλασικό μπαρ, ή σε ένα all day bar, ή σε ένα μπαρ που προσφέρεις και φαγητό τύπου μπιστρό. Ανάλογα λοιπόν με το τι είδος επιχείρηση είσαι, προσαρμόζεις ανάλογα και με το πελατειακό σου κοινό και τις ανάγκες των προσφερόμενων ειδών που έχεις, σαν κοκτέιλ ή οποιοδήποτε είδος ή κατηγορία κοκτέιλ θες να προσφέρεις. Κάτι τελευταίο. Κοκτέιλ versus μοκτέιλ. Τέλος πάντων, αλκοόλ εναντίον ποτών χωρίς αλκοόλ, να το πω έτσι. Ή χαμηλό βαθμό, ναι, αλκοόλ. Ναι. Ναι. Πώς είμαστε τώρα εδώ, τι γίνεται? Εντάξει, είναι μια τάση που είναι ανερχόμενη, έχει κοινό, που κερδίζει συνεχόμενα κοινό. Εντάξει, άμα ρωτάτε δική μου προσωπική άποψη, θα έλεγα ότι σε άλλο κοινό απευθύνεται το Virgin, το Low ABV cocktail, σε άλλο κοινό το καθαρό ποτό. Δεν έχετε δει δηλαδή, συγγνώμη που διακόπτω, κάποιους πελάτες σας οι οποίοι έπιναν αλκοόλ και τώρα έχουν να λένε εγώ θέλω να μου φτιάξει κάτι χωρίς αλκοόλ ή με χαμηλούς βαθμούς? Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν έτσι λίγο να αλλάξουν το lifestyle τους ή να ακολουθήσουν ένα λίγο πιο υγιεινό τρόπο ζωής ή διατροφής, γιατί παίζει ρόλο και η διατροφή που ακολουθεί ο καθένας. Κυρίως όμως θα έλεγα ότι παίρνει μερίδιο αγοράς το low ABV, τον non alcoholic, από άλλα είδους ροφήματα και όχι τόσο πολύ από το αλκοόλ. Δηλαδή, ίσως αυτός ο οποίος κατανάλωνε καφέ ή αυτός ο οποίος κατανάλωνε, ξέρω εγώ, μπύρα ή ένα κρασί που ήταν πιο χαμηλών αλκοολικών βαθμών, μπορεί να περάσει πιο εύκολα σε ένα low ABV cocktail ή αργότερα σιγά σιγά να πάει σε ένα non-alcoholic drink. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Σπύρος Κερκύρας από την Bar Solutions. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κερκύρα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σε περίπου 1,5-2 ώρες από τώρα με τους σημερινούς τελικούς και φυσικά με μια συνολική σύνοψη και αποτίμηση της φετινής Χορέκα. Τα λέμε λοιπόν ξανά σε λίγο.